χθες ασχοληθήκαμε και είδαμε λίγο τι είχε γίνει στο κέντρο της Αθήνας με την πορεία αυτή των Πακιστανών. Αυτό το οποίο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός ήταν ότι μέσα στις πράσινες σημαίες τις οποίες κρατούσαν υπήρχε και σημαία των τζιχαντιστών. Έτσι όπως το περιγράφεις. Είδες χτες, είπαμε ότι ακούστηκαν κάποια συστήματα. Αυτή εδώ, πάμε να δούμε παρακαλώ. Δείτε και τη σημαία λοιπόν αυτή στα αριστερά που έχει τις γραμμές τις μαύρες. Αυτή η σημαία λοιπόν παρακαλώ, την εικόνα. Έχει εμπνευστεί. Αυτή η σημαία, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για την κρατήσουμε αυτή. Είναι της Ισλαμιστικής οργάνωσης Duat Islam. Ποια είναι η Duat Islam? Είναι μια Ισλαμική οργάνωση, ναι, η οποία ενέπνευσε τον Μακελάρη που βγήκε στο Παρίσι με ένα μπαλτά και έσφαζε Γάλλους. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση έχει 12 κέντρα με πολυάριθμα μέλη στο κέντρο της Αθήνας. Και αναρωτιόμαστε από χθες, η ελληνική αστυνομία γνωρίζει. Η ΕΕΠ πώς το επιτρέπει? Είναι δυνατόν? Μιλάμε για τζιχαντιστές οι οποίοι είναι εκδηλωμένοι. Θέλουν να επιβάλλουν, λέει, σε όλη τη Δύση το νόμο της Σαρίας. Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο νόμος της Σαρίας, είναι αυτός που λέμε κόψει χέρι, κόψει πόδι, φόρα μπούργα. Αυτοί λοιπόν βρίσκονται εδώ. Μάλιστα πριν 1,5 μήνα σημειώθηκε ανάλογο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας με αυτοκίνητο πομπή που έγινε για τη γιορτή της άμυνας του Πακιστάν όπου συγκεντρώθηκαν οι ίδιες ομάδες με τις ίδιες σημαίες, τα ίδια συνθήματα για να γιορτάσουν το πώς έσφαξαν τους Ινδουιστές. Αυτά κάποιος θα πρέπει να τα σκεφτεί λίγο καλύτερα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βλέπουμε και εδώ υπάρχει και χτυπάει κόκκινο συναγερμός είναι ότι στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν είδαμε σε αυτή την παρέλαση, την οποία δείξαμε και χθες, εντοπίστηκε λοιπόν η σημαία, να υπάρχουν σημαίες τζιχαντιστών και ξαναλέμε από τις πιο ισχυρές ομάδες και επικίνδυνες ομάδες τζιχαντιστών. Η οποία ξαναλέμε έχει εμπνεύσει τρομοκράτη να βγει με μπαλτά μέσα στο Παρίσι και να σφάζει κόσμο. Εμείς χτες δεν αναφερθήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Μιλήσαμε για το θέμα του κορονοϊού και της διάκρισης που γίνεται μεταξύ των ανθρώπων, των Ελλήνων και των άλλων μειονοτικών που υπάρχουν στην πατρίδα μας και καλά κάνουν και πιστεύουν στις θρησκευτικές τους εορτές. Όχι σε αυτό το χάλι του κορονοϊού. Βλέποντας όμως σήμερα τις εικόνες και βλέποντας αυτές τις σημαίες να κραδένουν τις σημαίες του κακού, δεν μπορεί ο άλλος να μείνει ασυγκίνητος και να μου λες ότι απαγορεύεται να σηκώσω την ελληνική σημαία όταν ο άλλος σηκώνει τη σημαία το θέμα εδώ του Ιερού Πολέμου κατά του Χριστιανισμού. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη οργάνωση φανατικών Ισλαμιστών είχε, να το ξαναπούμε, εξαπολύσει επίθεση στο Παρίσι σφάζοντας περαστικούς με μπαλτά. Αυτό έχει συμβεί. Και να πάμε να δούμε και περισσότερα πράγματα τι είχε συμβεί τότε στο Παρίσι με τη σφαγή με τον μπαλτά. Και αυτή τη στιγμή, όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες στο κέντρο της Αθήνας, το μόνο που κυριεύει είναι ο τρόμος, ότι γιατί εδώ πέρα λένε εδώ είμαστε. Το δηλώνουν ξεκάθαρα, εδώ είμαστε κύριοι. Βγάζουν το σύμβολό τους, τη σημαία τους. Αυτή είναι η σημαία τους λοιπόν. Αυτή εδώ είναι η σημαία τους. Μία από τις σημαίες. Μία τη σημαία. Εγώ, εμείς μιλάμε. Ακριβής. Εδώ μιλάμε ότι είναι αυτή η σημαία. Μόνο. Αυτή είναι η σημαία των τζιχαντιστών, η οποία ξαναλέμε είναι μια οργάνωση και αφορά συγκεκριμένη σημαία την οργάνωση φανατικών Ισλαμιστών που είχε εξαπολύσει επίθεση στο Παρίσι. Έτσι. Σφάζοντας κοσμάκι. Τι είχε γίνει, να δώσουμε πληροφορίες για το τότε. Τότε είχε βγει ένας μοναχικός λύκος όπως τον αποκαλέσαμε. Ναι. Και είχε βγει και είχε σφάξει 6, αν δεν κάνω λάθος, Γάλλους. Θα μας πει εδώ. Όχι, πες το ακριβώς. Είναι καθηγητή για τα σκίτσα του Ρουάμεθ. Θυμόμαστε και την ιστορία και με το περιοδικό τότε. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι όλο αυτό ξεκίνησε από εξτρεμιστές οι οποίοι θεωρούσαν ότι αυτά τα σατυρικά σκίτσα, ναι, τους προκαλούσαν. Και από αυτό ξεκίνησε όλη αυτή η σφαγή.
Μάλιστα. Άνοιξαν και πειράζει αστυνομικούς, βέβαια, έγινε. Ναι. Ο δράστης, ναι, λοιπόν, της επίθεσης με τον Μπαντάν. 18 ναι. ετών, έξω από τα γραφεία του Σαρλί Εμπρό, το περιοδικό που είχε κάνει τα γνωστά σατυρικά σκίτσα, λοιπόν, του Μωάμεθ. Ένας 18χρονος, όπως δήλωσε κιόλας ο ίδιος, έκανε αυτές τις απόπειρες δολοφονίας, ακριβώς διότι εκνευρίστηκε από τα σκίτσα του Σαρλί Εμπρό. Ωστόσο, ήταν μέλος της συγκεκριμένης Ισλαμιστικής οργάνωσης τζιχαντιστών, η οποία φυσικά στην Ελλάδα, όπως φαίνεται, βασιλεύει όταν έχει 12 κέντρα εξουσίας ή 12 άρα κέντρα εδώ, με μέλη. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα για την πρωτεύουσα, δεν είναι τόσο ρόδινα για το κέντρο της Αθήνας και υπάρχει φόβος. Όπως επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν οι αστυνομικοί. Έλα, μπράβο τώρα. Θες να το πούμε, πες το. Ωραία. Εσύ. Βλέπετε τον κύριο στη γωνία που φοράει κίτρινο γυλαίκο. Για πες μας. Λοιπόν, αυτή είναι η Ισλαμιστική αστυνομία που κυκλοφορεί στην Αχαρνών. Η αστυνομία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι λέω. Πες μας την αυτή. Η Ισλαμιστική αστυνομία λοιπόν τι κάνει. Βγαίνει στους δρόμους και όπου βλέπει γυναίκα από το Ισλάμ να μην φοράει σωστά την μπούργα της, την ξυλοκοπεί ακόμα και μπροστά στον άντρα της ή ακόμα και μέσα στη μέση του δρόμου. Αυτά γίνονται εδώ στην Ελλάδα, αυτά γίνονται στην Αχαρνών! Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας που έχει γκαιτοποιηθεί. Και αν το βίντεο τρέξει θα δείτε ότι όλη αυτή η πορεία περιφρουρείται από την Ισλαμιστική αστυνομία των κυρίων. Εντάξει, μια άτυπη Ισλαμική. Άτυπη αστυνομία. Δικιά τους. Δικιά τους με τον νόμο της Σαρίας. Όπως επίσης υπήρχαν καταγγελίες από τουρίστριες, ακόμα και από Ελληνίδες, όπου το καλοκαίρι που φορούσαν τα καλοκαιρινά ελαφριά ρούχα, είχαν δεχτεί επίθεση για το λόγο ότι φορούσαν και φαινόντουσαν τα πόδια τους και τα χέρια τους. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.